την Πασχή υπογράφεται μια σύμβαση με την Θαλή. Αφορά ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Αμείο Ανάκαμψη. 18,5 εκατομμύρια είναι το, το συνολικό κόστο του έργου. Το οποίο αφορά την, από τα λίμματα, τα 36 έχει κυβικά λίμματα τα οποία εισέρχονται καθημερινώ στο βιολογικό του Ηρακλείου. Από αυτά να πάρουμε αντίστοιχα τόσα κυβικά σε επεξεργασία νερού για την άδρευση. Ήδη παίρνουμε 6.000 κυβικά με το, που είχαμε με, αυτά τα χρόνια που είχαμε τα τελευταία χρόνια με την αναβάθμιση και τώρα με, την, με, τη, με, αυτή, με αυτό το έργο θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα 36.000 κυβικά που ουσιαστικά είναι μια τεράστια ποσότητα για να υπολογίσουμε δηλαδή για να καταλάβει ο είναι περίπου ε, ο μισός από ετησίω. ετησίως για λέμε ζητάμε πάνω από 10 εκατομμύρια τα οποία θα πάνε στην άδρευση ήδη έχουμε βρει έχουμε τοποθε... σε διάφορες περιοχές κοντά στη ΔΕΙΑΙ έχουμε δεξαμενές όπου από εκεί πέρα με αδρευτικό δίκτυο θα πηγαίνει στην περιοχή για την άδρευση για ε, για τους ε, καλλιεργητές αυτούς που αφορά ε, αμπέλια ελιές ε, και Συναφή καλλιέργειε. Θέλω να τονίσω ακόμα ότι με το νερό το οποίο θα παραχθεί θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στο περιαστικό πράσινο στα τείχη τώρα που γίνεται, η ανα, που γίνεται η αναβάθμιση των τυχών όπου θα φυτευτούν νομίζω 30 στρέμματα, δεν κάνω λάθος, ε, φυτά και διάφορα από το Δήμο Ηρακλείου. Με αυτό το νερό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και, και είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έργο διότι καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν οι γεωτρήσεις και θα έχουμε μια σοβαρό εξοικονόμηση από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ε, το, το, θέμα τώρα της ίδρυυσης, ε, τα, θέματα, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Είχαμε κάποιες ευρωχοπτώσεις τον τελευταίο μήνα. Ε, περίπου στα 7 εκατομμύρια κυβικά έχουμε στον Αποσελέμι. Αυτό δίνει, ε, είναι μια βοήθεια, δεν είναι ε, συνολική βοήθεια, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει ε, τη ΔΕΙΑΙ να μην μπορέσουμε να... Δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικέ διοτήσεις να κάνουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Και ευελπιστούμε ότι μέσα στο μήνα Μάρτιο, το οποίο συνήθω είναι ένα μήνα στο οποίο έχουμε αρκετέ βροχοπτώσει, τουλάχιστον τα περισσότερα, τα, τα παλιά χρόνια είχαμε βροχοπτώσει, να μπορέσουμε να φτάσουμε, αν φτάσει όπω λέμε στα 10-12 εκατομμύρια κυβικά, θα μας ασφαλίσει για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το φετινό καλοκαίρι.